Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά του, αλλά ένα σχόλιο θα το έχουμε, τον κύριο Τσίρκα. Καλό απόγευμα, κύριε Τσίρκα, και συγχαρητήρια βεβαίως για την εκλογή σας στον νομό Άρτας. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Τσίρκα, όπως και εσείς νομίζω, έτσι και όλη η Ελλάδα, είναι στραμμένο το βλέμμα μας σε ένα κρίσιμο Eurogroup όπου οι προσδοκίες και από τις δύο πλευρές είναι συγκρατημένες. Θα ήθελα να μου κάνετε μια πολιτική εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε ότι θα βγει από το σημερινό Eurogroup, αν θα γίνει έκτακτο ή γενικότερα ποιες, να μου ακτινογραφήσετε λίγο τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Με την δυνατότητα σας. Παρακαλώ. Καταρχήν να πούμε ότι πολύ πρόσφατα ο ελληνικός λαός έδωσε με την ψήφο του ένα ισχυρό μήνυμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια ιστορική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και φάνηκε και από τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, δεν διαπραγματευόμαστε τη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επέλθει τελικά συμφωνία, αν όχι σήμερα μια οριστική συμφωνία, σίγουρα όμως μια πρώτη συμφωνία. Mm-hmm. Διεκδικούμε, αυτό που διεκδικούμε είναι ένα πρόγραμμα γέφυρα, ένας χώρος για να δοθεί ανάσα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, για να μπορέσει να ορθοποδήσει η κοινωνία και η οικονομία και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σίγουρα σήμερα την απόφαση για τα ζητήματα αυτά. Νομίζω όμως ότι για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση, μια ελληνική κυβέρνηση, διαπραγματεύεται στεναρά, υπερασπιζόμενη, όπως σας είπα και προηγουμένως, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, τη δημοκρατία. Και αυτό φάνηκε, κύριε Τσίρκα. Είμαστε αισιόδοξοι σε κάθε περίπτωση ότι θα υπάρξει συμφωνία για την οποία η ελληνική κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, καταβάλει κάθε προσπάθεια. Μάλιστα. Ωστόσο, ενώ η ελληνική πλευρά, κύριε Τσίρκα, την εκφράζει αυτή τη βεβαιότητα, από την άλλη, βλέπουμε ότι ιδιαίτερα η Γερμανία και ο κύριος Σόιμπλε ουσιαστικά στέλνει μηνύματα στην ελληνική πλευρά. Από την άλλη, ξέρουμε ότι η παράταση υποβολής, μάλλον η ημερομηνία υποβολής παρατάσεως στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες. Θεωρείτε ότι η Ευρώπη προσπαθεί να βραχυκυκλώσει πολιτικά την ελληνική κυβέρνηση, να τη φέρει πρώτο τελεσμένον, ώστε να αναγκαστεί να παίξει το παιχνίδι και το πρόγραμμα το οποίο θέλει να συνεχίσει η χώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη και αυτό φάνηκε και από τις επαφές που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, όλες τις προηγούμενες μέρες. Φαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από μια σειρά χωρών αλλά και από μια σειρά διακεκριμένων οικονομολόγων και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Επομένως, πράγματι, μπορεί να υπάρχει αυτή η άποψη του κυρίου Σόιμπλε. Εμείς μιλάμε και με τον κύριο Σόιμπλε, βεβαίως. Μιλάμε όμως κυρίως με τους θεσμικούς εταίρους μας, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θεωρούμε ότι το Eurogroup είναι ένα πεδίο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση υπάρχει περιθώριο να διαπραγματευτεί. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σεβόμαστε και τις συντηρητικές συνθήκες της Ευρώπης. Σε καμία περίπτωση, όμως, στις ευρωπαϊκές αυτές ιδρυτικές συνθήκες δεν περιλαμβάνεται η λιτότητα. Η λιτότητα είναι αποδεδειγμένο και πλέον αποδεκτό από τους περισσότερους οικονομολόγους στον κόσμο ότι έχει αποτύχει, ότι το χρέος δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο με τις πολιτικές αυτές και πρέπει οι πολιτικές αυτές να αλλάξουν και να δώσουν χώρο και ανάσα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Ένα στοιχείο όμως σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση είναι η μεγάλη αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες, mm-hmm. τη χάνει τέτοιες μεγάλες αποδοχές και αυτό φάνηκε και από τις δημοσκοπήσεις, μια σειρά δημοσκοπήσεων, αλλά φάνηκε κυρίως και από τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Το οποίο αυτό είναι ένα στοιχείο ψυχικής δύναμης, θα έλεγα, και για τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις, μια δύναμη, ένα διαπραγματευτικό όπλο, το οποίο πραγματικά είναι αναντικατάστατο. Και νομίζω ότι αν αυτό συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, το αποτέλεσμα μαζί με τις
προσπάθειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση θα είναι το καλύτερο δυνατό. Έχω την εντύπωση, κύριε Τσίρκα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα στην Ευρώπη. Το έχει καταφέρει αυτό το οποίο είπατε κι εσείς λίγο πριν. Ωστόσο, από την άλλη, είδαμε ότι οι συμμαχίες όπου προσδοκούσαμε αλληλεγγύη, όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία, η Ισπανία, θα μου πείτε, έχει εκλογές η Ισπανία σε μερικούς μήνες και ανησυχεί, μήπως υποδέμος έρθουν στο προσκήνιο. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι παραδοσιακά κάποιες χώρες που πιστεύαμε ότι θα υποστήριζαν μια αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη, ουσιαστικά εναρμονίζονται με το σκληρό πυρήνα αυτόν που υποστηρίζει και η κυρία Μέρκελ. Θεωρείτε ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών των πρωθυπουργών των χωρών, των συγκεκριμένων, και δεν αφουγκράζονται την κοινή γνώμη των χωρών? Οι συμμαχίες που οικοδομούμε πρώτα και κυρία είναι σε επίπεδο των ευρωπαϊκών κοινωνιών, οι οποίες ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι ευρωπαϊκοί λαοί προσδοκούσαν και προεκλογικά σε αυτή τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, προσδοκούν και μετεκλογικά για μια επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων, για να δοθεί επιτέλους ένας τερματισμός στη λιτότητα με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις έχουν τις πολιτικές τους κατευθύνσεις. Ο κύριος Ραχώη δεν είναι προφανώς και συμφωνεί με την κυρία Μέρκελ και την πολιτική της λιτότητας. Είδαμε και τον κύριο Σαμαρά να υπογράφει το κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας μας. Επομένως πρόκειται περί πολιτικών επιλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έχει κραστεί ενάντια στις πολιτικές αυτές, ενάντια στις νεοφιλελεύθερες ακραίες πολιτικές, και έχει διατυπώσει με σαφήνεια και με απόλυτη ψυχραιμία ένα πολύ συγκεκριμένο εναλλακτικό πρόγραμμα στη λιτότητα που έχει επιβάλει, που είχε επιβάλει μέχρι τώρα η κυρία Μέρκελ στην Ευρωζώνη. Από την άλλη, οι εταίροι λένε ότι δεν έχουν δει ακόμα τίποτα επίσημα κοστολογημένο. Εμείς προτάσουμε βεβαίως την Ευρώπη των εθνών και όχι την Ευρώπη των αριθμών, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν. Υπάρχει και μια στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι με δηλώσεις, ώστε να παραμείνει και η Ελλάδα στο ευρώ και να χαλαρώσει και λίγο η λιτότητα. Θεωρείτε, κύριε Τσίρκα, ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική επιλογή της Γερμανίας να ακολουθεί αυτή την πολιτική της λιτότητας εξυπηρετεί τα συμφέροντά της ακόμα? Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Προφανώς εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Θα είναι μια... Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλο ένα και περισσότερες κυβερνήσεις ότι η Ευρώπη χωρίς δημοκρατία, Ευρώπη χωρίς δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, δεν έχει μέλλον. Και νομίζω ότι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς καταστήσαμε από την αρχή σαφές, ότι είναι ευρωπαϊκό, το πρόβλημα δηλαδή του δημόσιου χρέους που υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, είναι ένα πρόβλημα κατεξοχήν ευρωπαϊκό. Επομένως και η λύση του πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Και αυτό είναι που επιδιώκουμε να πείσουμε με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, με κοστολογημένες προτάσεις, ήδη με την συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων έχουν διατυπωθεί οι απόψεις μας με πολύ συγκεκριμένο και κοστολογημένο τρόπο. Όμως σας λέω ότι όλα είναι ζήτημα πολιτικής, είναι ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να αλλάξει, όπως είπατε προηγουμένως, την ατζέντα στην Ευρώπη, και αυτό που κερδίζουμε μέρα με τη μέρα είναι η εμπιστοσύνη και σε επίπεδο ευρωπαϊκό με τους θεσμικούς εταίρους. Ένα προτελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι έχετε ραντεβού και θέλω να σας αποδεσμεύσω, κύριε Τσίρκα, και να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Η αντιπολίτευση αξιωματική θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εγκλωβιστεί σε εισαγωγικά παροχολογία και στο γεγονός ότι έχει εξαγγείλει μέτρα τα οποία χρειάζονται οικονομικό αντιστάθμισμα. Εσείς θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστεί ανάλογα με το πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί ο κύριος Τσίπρας έβαλε λίγο νερό στο κρασί του, δηλαδή κάποια μέτρα οικονομικά τα έχει μεταθέσει σε εύρος χρόνου, όπως ο κατώτατος μισθός μέχρι το 16 που θα γίνει. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να πιστεί η κοινή γνώμη να πληρώσει τους φόρους, διότι νομίζω μια μεγάλη μερίδα θεωρεί ότι, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, ότι... Παρακαλώ, κύριε Τσίπρα. Καταρχήν να σας πω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, ουδέποτε μέχρι σήμερα διαπραγματεύτηκε. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και στην κοινωνιολογία που διατυπώνει. Ουδέποτε ο κύριος Σαμαράς είχε την πολιτική βούληση να διαπραγματευτεί. Από και πέρα, τα μέτρα της Θεσσαλονίκης για μας είναι, και ειδικά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως είπαμε και προεκλογικά, με τον ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια αποτελούν παρελθόν. Προφανώς κάποια μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν, και έχουμε πει ότι κάποια από τα πρώτα νομοσχέδια
που θα έρθουν στη Βουλή είναι η αναστολή των πληστηριασμών, η προστασία της πρώτης κατοικίας και ο κατώτατος μισθός είναι ένα ζήτημα το οποίο μέσα από τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμικούς εταίρους και τους εργαζόμενους είναι ένα από τα μέτρα που θα υλοποιηθεί άμεσα. Τα μέτρα της Θεσσαλονίκης λοιπόν για μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν είναι αδιαπραγμάτευτα γιατί σε αυτά βασίζεται η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, η κατάργηση του ένφια, να ανακουφιστούν χιλιάδες δανειολήπτες από τα κόκκινα δάνεια, να ανακουφιστούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που επλήγησαν τον καιρό της κρίσης και οι νέοι που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα φεύγοντας στο εξωτερικό ή παραμένοντας για πολλά χρόνια άνεργοι. Είναι προϋποθέσεις για να σταθεί στα πόδια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά για μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Προφανώς όμως όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσουν, θα συζητούνται ήδη δηλαδή στο τραπέζι του Eurogroup, αλλά σας ξαναλέω, εμείς δεν πρόκειται, δεν έχουμε τέτοια εντολή από τον ελληνικό λαό να διαπραγματευτούμε αυτά τα μέτρα, γιατί αυτά τα μέτρα ταυτίζονται με την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Κύριε Ζήκα, η εντολή λοιπόν του ελληνικού λαού είναι ξεκάθαρη, στις 25 Γενάρη, και η εντολή αυτή μας δεσμεύει να κάνουμε τα μνημόνια παρελθόν. Ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Τσίρκα. Θα ήθελα ένα σχόλιο όσον αφορά την, σε εισαγωγικά να το πω, εμπλοκή στο όνομα της υποψηφιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ θέλει τον κύριο Λαφαζάνη να έθεσε κόκκινες γραμμές. Έτσι λοιπόν, επικοινωνιακά περιμέναμε αυτά χθες. Είναι. Ναι. Πείτε με ένα σχόλιο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ θα έλεγα ότι την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις στο Eurogroup δεν είναι καλό να προτρέχουν, να δούμε και ως προς το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ζητήματα που υπάρχει όλος ο χρόνος να συζητηθούν αύριο. Η γνώμη μου είναι ότι όλα αυτά τα έχει υπόψη του και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά θα τα έχει υπόψη και αύριο, η οποία θα κληθεί για να αποφασίσει και να εγκρίνει την οποιαδήποτε απόφαση, την βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι λοιπόν ότι είναι θέμα εμπλοκής. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, να πάρουμε ένα πρώτο καλό θετικό μήνυμα από την Ευρώπη για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να μας δοθεί και εμάς και στην ελληνική κοινωνία ο χώρος και για να ανασάνουμε αλλά και να ασκήσουμε και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Κύριε Τσίρκα, θέλω να σε ευχαριστήσω ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω και αγχώνομαι γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να ανοίγουμε κύκλους πολιτικής συζήτησης. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο για την κοινωνία. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ είναι μεγάλη για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, κύριε Τσίρκα. Καλώς